Φίλες και φίλοι, το κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ αφορά και εμάς, τους αγρότες, όλους όσους βλέπουμε τη ζωή μας να γίνεται δυσκολότερη. Όπως σε όλη την Ήπεθρο, έτσι και στα αγροτοχώρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου, ψάχνουμε να βρούμε ποιανού συναδέλφου το χωράφι πλημμύρισε, αν μπορούμε να πάμε μέχρι εκεί και τους κατεστραμμένους και εγκαταλελειμμένους αγροτικούς δρόμους. Κάθε φορά που πιάνει ένας δυνατός άνεμος, τρέχουμε να δούμε ποιανού από τα θερμοκήπια καταστράφηκε. Έρχεται καλοκαίρι, ανεβαίνει η θερμοκρασία και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές τεράστιες δασικές εκτάσεις και δεν υπάρχει ούτε ένας πυροσβεστικός σταθμός. Αν πάθουμε τίποτα στα χωριά μας και χρειαστούμε γιατρό, δεν υπάρχει κανείς και τα κέντρα υγείας που ήταν υποστελεχωμένα, τώρα βρίσκεται με την πανδημία περισσότερο και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν κανέναν. Για εμάς, ένα νέο αγροτικό σύλλογο, η συμβολή του ΚΚΕ στο αγροτικό κίνημα στάθηκε καθοριστική. Αν δεν χτυπούσαν τον κόδωνα του κινδύνου, εάν δεν πρωτοστατούσαν για να ξαναζωντανέψουν οι αγροτικοί σύλλογοι, να συντονιστούν σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, να βάλουν στο επίκεντρο τον αγώνα τους, τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σκεφτούμε τι σημαίνει αλήθεια για τους βιοπαλαιστές αγρότες, αν δεν ανοιγόταν ισχυρό μέτωπο στους ξεπουλημένους αγροτοσυνδικαλιστές που τους ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό τους συμφέρον, όφελος και που είναι η φωνή των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγαλοεπιχειρηματιών μέσα στο αγροτικό κίνημα. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντικοί ήταν οι αγώνες που γινόταν πανελλαδικά και το ΚΚΕ υποστήριξε το σύνθημα «Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά». που ακούστηκε από τα μεγάλα μπλόκα το 1996 μέχρι και στη μεγάλη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα το 2016. Και θέλουμε σαν αγρότες Θεσσαλονίκης να ακουστεί και από τα δυνατά μπλόκα σε αγώνες που θα γίνουν σίγουρα στο μέλλον. Παλεύουμε για το δίκιο μας. Παλεύουμε να μην πουλάμε 50 λεπτά το κιλό την ντομάτα στους εμπόρους και ο καταναλωτής να την αγοράζει 1,5 ευρώ το κιλό από το ράφι. Γι' αυτό παλεύουμε για κατώτατες εγγυημένες τιμές που ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης για εμάς και την ίδια ώρα φθηνά προϊόντα για όλο τον κόσμο. Αγωνιζόμαστε να μην πληρώνουμε 1,60 το πετρέλαιο και να μην πουλάμε την παραγωγή μας σε εξευτελιστικές τιμές. Θέλουμε αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα, αγροεφόδια, ζωοτροφές. Οι συνέπειες της διαχείρισης της πανδημίας εξανέμισαν το εισόδημά μας, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να πληρώνουμε εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις μας στα ταμεία. Παλεύουμε να μειωθούν άμεσα οι ασφαλιστικές εισφορές και να διαγραφούν και οι προσαυξήσεις του ΕΦΚΑ. Επιβεβαιώνονται τα λόγια του Πατάκη και Μπούτα που έλεγαν το 1997 ότι η αγροτιά από 30% θα φτάσει στα σημερινά επίπεδα του 12% και όπως και έγινε. Και θα φτάσει κι άλλο κάτω με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι με τις πράξεις τους μας έδειξαν τι σημαίνει αγροτικό οργανωμένο κίνημα και με ποιους πρέπει να συμμαχήσουμε για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μας έδειξαν τον δρόμο που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα, να φέρει τα πάνω κάτω, να δημιουργήσει ανατρεπτικές εξελίξεις. Είναι αυτό που λέει και το κάλεσμα του ΚΚΕ. Μέσα από τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού με πρωτοπόρες, εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε κλάδο, κάθε περιοχή. Με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν το δρόμο με κατεύθυνση πάλι ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Με το ΚΚΕ λοιπόν, γιατί αφού γκράζεται, προωθεί και οργανώνει τα αιτήματα και τον αγώνα του εργαζομένου, του συνταξιούχου, του αγρότη.